Καλησπέρα σας κύριε Πατακέ. Καλησπέρα σας κυρία Κιτιανάκη, ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ γιατί είστε και μέσα στο κλίμα των ημερών βέβαια. Έχετε που ναι. Με τα κρυώματα λόγω και του καιρού βέβαια που είναι έτσι... αλλάζει από τη μια στην άλλη. Γι' αυτό ευχαριστούμε διπλά που είστε μαζί μας απόψε. Κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει. Ακριβώς. Και εσείς που είστε και όλη την ώρα έξω. Βεβαίως. Να πούμε λοιπόν για αυτό το θέμα, για τους ελέγχους που αρχίζουν από αύριο εδώ στην περιοχή μας για το τσιγάρο. Τι ακριβώς θα γίνει? Μετά από πρωτοβουλία της αρμόδιας Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Ηρακλείου, μια υπηρεσία που μεταξύ των άλλων υπηρετεί τη δημόσια υγεία κυρίως, έχει και την αρμοδιότητα του συντονισμού των ενεργειών για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου που σωστά είπατε ξεκίνησε από το 2009, επικαιροποιήθηκε μάλλον, εξυγχρονίστηκε, βελτιώθηκε το 2010 και ισχύει μέχρι και σήμερα. Μετά από πολύχρονη θα έλεγα ατονία στην εφαρμογή του νόμου από πλευράς ελεκτικών μηχανισμών, δέχτηκε μία οδηγία πέρυσι το καλοκαίρι το 2018, ξεκίνησαν κάποιοι έλεγχοι και τώρα με την έλευση του νέου έτους, αύριο Πέμπτη, ξεκινάνε οι έλεγχοι με μεικτά κλιμάκια, δημοτική αστυνομία, ελληνική αστυνομία και διεύθυνση επόφυλας δημόσιας υγείας, προκειμένου θέσουν σε εφαρμογή αυτό το σπουδαίο ζήτημα. Τώρα, θα μου πείτε, ξαφνικά θυμήθηκαν οι υπηρεσίες να εφαρμόσουν ένα νόμο ο οποίος υπάρχει και είναι πολύ σοβαρός για τη δημόσια υγεία. Οι πολίτες είναι εκείνοι που ανησύχησαν, οι πολίτες είναι εκείνοι που θορυβήθηκαν και κατήγγυλαν και σε εμάς και σε άλλες υπηρεσίες, αλλά κυρίως στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας. Και για τον λόγο αυτό, ο Διευθυντής, ο κύριος Βιντάκης, μας κάλεσε αύριο να συνδράμουμε το έργο της διενέργειας αυτών των μεικτών κλιμακίων στην πόλη του Ηρακλείου. Θα αρχίσουν τους έλεγχους από το ιστορικό κέντρο, σε καφετέρια, σε εστιατόρια και αργότερα ίσως και στα υπόλοιπα, στους υπόλοιπους χώρους που απαγορεύεται το κάπνισμα. Μιλάμε για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στους κλειστούς χώρους. Βεβαίως. Οι κλειστοί χώροι των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, στους κλειστούς χώρους αυτούς δεν επιτρέπεται το κάπνισμα και όχι μόνο δεν πρέπει και δεν επιτρέπεται, απλά πρέπει να τηρούν και κάποιες προϋποθέσεις. Δεν πρέπει να διαθέτουν σταχτοδοχεία, πρέπει να αναγράφεται η απαγόρευση παντού σε όλους τους χώρους του καταστήματος και καθώς επίσης πρέπει να τηρείται και βιβλίο ελέγχου από τη διεύθυνση του καταστήματος. Κάθε φορά που περνάει το αστυνομικό ή δημοτικό ή της Ελλάς όργανο ή του λιμενικού σώματος στην περιοχή της δικαιοδοσίας του ή της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας πρέπει να κάνει την κατάλληλη εγγραφή. Έγινε έλεγχος, ευρέθησαν παραβάσεις τόσες ή ευρέθησαν όλα καλώς και τα σχετικά. Ναι. Εμείς βέβαια κύριε Πατακέ, το ξέρετε πολύ καλά, συνηθίζουμε να προσαρμόζουμε τους νόμους κατά τις συνήθειές μας, κατά τις πρακτικές μας, όπως μας βολεύει δηλαδή. Αρχικά όταν ψηφίστηκε αυτός ο νόμος, είδαμε κάποια συμμόρφωση, είδαμε τις πινακίδες που είπατε, δεν βλέπαμε σταχτοδοχεία. Βέβαια σε ένα χώρο ο οποίος είναι κοινός και η μία πλευρά χωρίζονταν στους καπνίζοντες και η άλλη ήταν για τους μη καπνίζοντες, καταλαβαίνετε ότι ο αέρας δεν είχε σύνορα. Δεν επιτρέπονται τώρα αυτά. Δεν μπορεί να, σε ένα χώρο που δεν ξεχωρίζει από τον άλλον, να τον θεωρήσεις, να τον μετατρέψεις ως διαμαγείας χώρος καπνιζόντων, αφού όπως είπατε και εσείς, ο χώρος είναι ελεύθερος και ο αέρας κοινός. Μόνο η ανοιχτή χώρη επιτρέπεται το κάπνισμα. Σε όλους τους χώρους απαγορεύεται. Δεν έχει καπνίζοντες και μη καπνίζοντες με την τελευταία οδηγία, υγειονομική οδηγία. Πριν τώρα γίνει αυτή η νέα σύσταση, αν θέλετε, και το κλιμάκιο που ξεκινάει από αύριο, υπήρχαν έλεγχοι για αυτό το ζήτημα? Η Δημοτική Αστυνομία, όπως ξέρετε, επαναστήθηκε το 2015. Κανένας έλεγχος το 2015, κανένας το 2016, κανένας το 2017, το 2018 έγιναν 6 έλεγχοι, δηλαδή... Μία μέρα συστήθηκε το κλιμάκιο αυτό που θα γίνει αύριο, συστήθηκε και τον
Αύγουστο του 2018. Έγιναν 3 παραβάσεις, 6 έλεγχοι, 3 παραβάσεις. Φέτο όμως, μετά τα τελευταία περιστατικά, θα έλεγα τα παράπονα και οι διαμαρτυρίες που έχουν περιέλθει στη υγειονομική υπηρεσία και τις οδηγίες που υπάρχουν από κεντρικό επίπεδο, θα είναι περισσότεροι οι έλεγχοι. Μπορεί να μην είναι καθημερινή, αλλά θα είναι περισσότεροι πρωί, απόγευμα και ίσως και τις νυχτερινές ώρες, που τότε καταστρατηγείται περισσότερο νόμος. Τις νυχτερινές ώρες σε ταβέρνες και σε άλλα κέντρα διασκέδασης, μικρά ή μεγάλα. Βέβαια, εδώ πρέπει να σημειώσουμε, παρά το ότι εμείς σαν δημοτική αστυνομία δεν έχουμε την καθήλυνα αρμοδιότητα όσον αφορά την νομοθεσία με ακρίβεια και δεν γνωρίζω λεπτομέρειες να σας πω, ξέρω όμως σίγουρα ότι τα μεγάλα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης και ημερήσια κέντρα εξαιρούνται. Βάσει κάποια προδιαγραφή. Ναι, εξαιρούνται από 300 τετραγωνικά και πάνω. Νομίζω, όχι νομίζω, είναι βέβαιο ότι εξαιρούνται. Έχω να καταθέσω από την εμπειρία προηγουμένων ετών να σας καταθέσω ότι οι μόνοι χώροι που με απόλυτη ακρίβεια, χωρίς καμία παρεκτροπή, θα έλεγα, που τηρείται αυτός ο αντικαπνιστικός νόμος μέχρι σήμερα, είναι τα αεροπλάνα και τα πλοία. Είναι γεγονός αυτό, πρέπει να το σημειώσουμε. Στην πόλη του Ηρακλείου και στις άλλες πόλεις της Ελλάδος, όχι μόνο στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, διότι πρέπει να ξέρετε ότι ο αντικαπνιστικός νόμος απαγορεύει και στους χώρους εργασίας και στις δημόσιες υπηρεσίες και στα σχολεία και στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και στα νοσοκομεία, στα αεροδρόμια, σε παντού, σε όλους τους χώρους, τους δημόσιους χώρους, καθώς επίσης και στα αυτοκίνητα, τα ιδιωτικά, τα δικά μας αυτοκίνητα, όχι μόνο τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και εκεί έχουμε πρόστιμο όταν ο οδηγός, είτε είναι πατέρας, είτε συγγενής, είτε οτιδήποτε άλλο, καπνίζει και υπάρχουν παιδιά κάτω από 12 ετών μέσα. Έτσι λέει ο νόμος. Και σε αυτό λοιπόν πρόστιμο. 100 ευρώ πρόστιμο, ναι. 100 ευρώ. Εδώ βλέπουμε ανθρώπους να μπαίνουν στο ασανσέρ, κύριε Πατακέ, στο ασανσέρ και να μπαίνουν με το τσιγάρο. Δηλαδή. Βεβαίως και απαγορεύεται αυτό. Είναι φοβερό. Είναι κοινόχρηστος δημόσιος χώρος. Είναι φοβερό. Αν δείτε κάποιο με ηλεκτρονικό τσιγάρο, επίσης είναι σε αυτή την κατηγορία. Ναι, θα σας πω. Στην αρχή τα ηλεκτρονικά τσιγάρα ξεκίνησαν με μία απαλλακτική, ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα θεωρήθηκαν αβλαμπή, ότι δεν εκπέμπουν τον καπνό και τις βλαβερές ουσίες που εκπέμπει το κοινό τσιγάρο. Όμως αργότερα ήρθε η υγειονομική οδηγία που λέει ότι κατατάσσονται στις απαγορεύσεις που υφίστανται και το απλό τσιγάρο. Μάλιστα, δηλαδή, ότι περιλαμβάνουν βλαβερές ουσίες, ναι. Δηλαδή. Περιέχουν και αυτά βλαβερές ουσίες, έτσι τουλάχιστον λέει η υγειονομική διάταξη, η οδηγία αυτή που ήρθε, οπότε δεν υπάρχει εξαίρεση για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, ούτε για τα ηλεκτρονικά. Θα ήθελα να σας αναφέρω, να σας υπενθυμίσω μάλλον, γιατί είναι γνωστό, ότι όταν η παράβαση του καπνίσματος γίνεται σε χώρους υγειονομικούς, ο καπνιστής πληρώνει 100 ευρώ και από 500 μέχρι 10.000 ανάλογα την υποτροπή και την επανάληψη ο διευθυντής της εγκατάστασης ή ο ιδιοκτήτης. Όταν είναι σε υγειονομικό ενδιαφέροντος, πάλι 500 ευρώ ο ιδιοκτήτης ή ο διευθυντής και 50 ευρώ ο παραβάτης καπνιστής, ο απλός παραβάτης καπνιστής. Αυτά λοιπόν, ωραία, για να έχουμε, θα σας ρωτούσα, ναι, τώρα και το ύψος των προστήμων. Είναι 50, στις περισσότερες περιπτώσεις 50 ευρώ ο καπνιστής και 500 ο αρμόδιος του καταστήματος, ο ιδιοκτήτης. Τα οποία θα πρέπει να τα πληρώσει, όχι φαντάζομαι. Επιτόπου κόβεται, είναι αυτόφορο το πρόστιμο. Δεν πληρώνεται επιτόπου, όμως πρέπει να προσέλθει στο δημόσιο ταμείο, είτε του Δήμου, είτε εκεί που προβλέπεται, υπάρχουν οδηγίες. Ναι. Επιτόπου είναι αυτόφορο το πρόστιμο και κόβεται επιτόπου. Δεν καλείται σε απολογία και να δικαιολογηθεί οτιδήποτε άλλο. Είναι παυτοφόρο διαπίστωση της παράβασης και παυτοφόρο η έκθεση βεβαίως της συγκεκριμένης παράβασης. Θα έλεγα ότι υπάρχουν αντιδράσεις. Σίγουρα θα βρείτε αντιδράσεις. Τα προηγούμενα χρόνια και η ιστορία, τα
Δεδομένα που έχουν οι υπηρεσίες λένε ότι ο κόσμος δεν έχει αναπτύξει αυτό το αίσθημα. Δεν έχει συνειδητοποιήσει το μέγεθος του προβλήματος. Και δεν, θα έλεγα, και οι καπνιστές και οι πολίτες, δηλαδή οι πελάτες, όλοι και οι ιδιοκτήτες, δεν έχουν συνειδητοποιήσει το θέμα, δεν το εφαρμόζουν και αντιδρούν κατά τη διάρκεια των ελέγχων. Για τον λόγο αυτό συμμετέχει και αστυνομικό όργανο πλέον της Ελλάς, οι οποίοι έχουν την αρμοδιότητα σε περίπτωση που αρνηθούν να δώσουν στοιχεία, να προβούν ακόμα και σε σύλληψη για εξακρίβωση στοιχείων όταν δημιουργηθεί θέμα. Είναι ένα θέμα πολιτισμού, κύριε Πατακέ. Καταλαβαίνουμε και τους ανθρώπους που είναι εθισμένοι στο καπνό και θέλουν να καπνίσουν και να απολαύσουν ένα καφέ. Έχουν τη δυνατότητα όμως, μιας και υπάρχουν και στην Ελλάδα ζούμε, να καπνίσουν ένα τσιγάρο σε ένα εξωτερικό χώρο και να μπουν στη συνέχεια μέσα. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι και παιδιά που τους πειράζει αντικειμενικά ο καπνός και το τσιγάρο, και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει συνείδηση. Υπάρχει από αρκετούς, για να μην το μηδενίζουμε, έτσι, που τους το λες και εντάξει συμμορφώνονται. Υπάρχουν δυστυχώς και άλλοι που δεν λογαριάζουν τίποτα και μπροστά σε μικρά παιδιά. Δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα και η παιδεία, αν θέλετε, όσον αφορά και στο συγκεκριμένο ζήτημα, που όντως είναι θέμα υγείας. Το θέμα τώρα είναι ότι αν κάνετε, ας πούμε, κάποιους ελέγχους, αυτά τα μεικτά κλιμάκια που είναι σποραδικοί ή για ένα μόνο διάστημα και δεν υπάρξει συνέχεια, καταλαβαίνετε και εσείς, φαντάζομαι, ότι είναι δωρονάδωρο. Ναι. Σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχω και την συνεννόηση που είχαμε κάνει με τον αρμόδιο διευθυντή της Δημόσιας Υγείας, τον κύριο Βιντάκη, δεν προβλέπεται να τονίσουν οι έλεγχοι. Μπορεί να μην είναι καθημερινή, αλλά στα μέτρα των δυνατοτήτων όλων των υπηρεσιών και ειδικά της Δημοτικής Αστυνομίας που αντιμετωπίζει καθημερινά τεράστια θέματα και προβλήματα, θα γίνονται τακτικοί έλεγχοι και σε ανύποπτο χρόνο. Τώρα το προαναγγείλαμε και είναι σωστό αυτό, διότι όταν έχει ατονίσει ένα θέμα, δηλαδή ένα ζήτημα, έχει ατονίσει, ελεκτικά μιλάω, ναι, έχει ατονίσει, οι έλεγχοι έχουν αραιώσει ή εξαντληθεί, θα ήταν άδικο οι πολίτες και οι καταστηματάρχες να πέσουν και να βρεθούν σε... Ναι, προαπρόπτου, δηλαδή ξαφνικά να δουν... Δηλαδή να πέσουν οι έλεγχοι ως κεραυνό σε νεφρία, που λέει και η παροιμία. Ναι. Εκείνο όμως που θα έπρεπε να πούμε είναι ότι ναι μεν οι καπνιστές έχουν δικαίωμα να καπνίζουν, είναι μια κακή συνήθεια, είναι ένα χόμπι, για άλλους είναι ευχαρίστηση, δικαίωμά τους να το κάνουν, όμως πρέπει, είναι μεγαλύτερη αξία έχει η υγεία και πέραν από τη δικιά τους υγεία και των διπλανών τους, των συμπολιτών, των συναδέλφων, έχει μεγαλύτερη αξία και μεγαλύτερη σημασία και αυτήν προστατεύει ο νόμος από τον εθισμό, τέλος πάντων, και τη συνήθεια που έχουν κάποιοι να καπνίζουν, οι οποίοι δεν τους καταδικάζουμε, ούτε τους κατηγορούμε, ούτε μπορούμε να τους το απαγορέψουμε φυσικά. Κανείς δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Καταλαβαίνουμε όμως ότι υπάρχει έντονο το αντικαπνιστικό κίνημα από την άποψη από αυτό που μας είπατε λίγο νωρίτερα, ότι δηλαδή υπήρξαν καταγγελίες στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, και σε εμάς ακόμα στη Δημοτική. Και σε εσάς και, ναι, γι' αυτό και κινήθηκε το ζήτημα ξανά. Γι' αυτό κινήθηκε και γι' αυτό πιστεύω ότι θα συνεχίσει. Και αυτό το λέω για να τα ακούσουν και οι ακροατές σας, ότι δεν πρόκειται για μια μεμονωμένη κίνηση των υπηρεσιών επειδή πιέστηκαν προσωρινά είτε από την προϊστάμενη αρχή είτε από τους πολίτες. Νομίζω, όπως είπε η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, θα επαναλαμβάνονται οι έλεγχοι συχνότερα στα μέτρα των δυνατοτήτων των υπηρεσιών. Βέβαια, προηγουμένως λέγαμε για το θέμα, έτυχε ο νόμος αυτός να εφαρμοστεί σε μια περίοδο που ήδη είχε χαναργήσει τα πρώτα σημάδια της κρίσης. Γι' αυτό ατόνισε. Είναι ένας λόγος αυτός κατά την προσωπική μου άποψη. Το 10 που τελειοποιήθηκε ο νόμος και μπήκε σε τελική ευθεία για εφαρμογή, ξεκίνησε και η κρίση. Όταν λοιπόν οι υπηρεσίες και οι πολίτες περνούσαν μια τέτοια δύσκολη περίοδο που είχαν τόσα άλλα προβλήματα, θέματα, ανοιχτά μέτωπα, οικονομικά, το να πηγαίνει τώρα η υπηρεσία ξαφνικά να κάνει έλεγχο για το κάπνισμα, ναι, το θεωρούσαν ίσως λάθος βέβαια, αλλά το θεωρούσαν λίγο
κατά κάποιον τρόπο επιβαρυντικό μέσα στα άλλα θέματα που αντιμετώπιζαν λόγω των προβλημάτων, να τους βάζουν 50 ή 500 πρόστιμο για το κάπνισμα. Όμως η δημόσια υγεία είναι ανώτερη όλων και θα έπρεπε να μην είχαν σταματήσει ποτέ οι έλεγχοι και οι πολίτες, ναι, βέβαια. Γιατί και η κρίση δεν έχει φύγει, κύριε Πατακέ. Δεν είμαστε πλουσιότεροι δυστυχώς από τον περσινό Αύγουστο που βγήκαμε, υποτίθεται, από τα μνημόνια, αλλά είναι ένα ζήτημα αυτό της υγείας για όλους μας, και για τους καπνιστές και για τους μη καπνιστές. Κάποιοι πολίτες βέβαια λένε ότι όσον αφορά την επιβολή των προστήμων και τη διενέργεια των ελέγχων, ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν, αλλά με την προϋπόθεση θα έπρεπε, δηλαδή, ο καθένας από εμάς να μην χρειάζεται αυτή την βαριά, θα έλεγα, γιατί και οι αστυνομικοί είναι σε δύσκολη θέση, μου το λένε οι ίδιοι. Μου λένε οι δημοτικοί αστυνομικοί που αντιμετωπίζουν, βλέπουν στο πρόσωπο των ελεγχόμενων την απόγνωση, τη λύπη, με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν, και πολύ και προκλητικά αντιδρούν, μιλάνε και λεκτικά και χωρίς να δέχονται, δεν δέχονται τον έλεγχο με ευχαρίστηση. Ναι. Θα έπρεπε, λοιπόν, να υπάρχει συνείδηση και να σταματήσει αυτό από μόνο το, όπως γίνεται στις ξένες χώρες. Στους δημόσιους χώρους τα... δεν χρειάζεται αστυνομική έλεγχη. Ναι, ναι. Είναι... Κάθε ένας ξέρει τη δουλειά του, που πρέπει να καπνίσει, πότε και με ποιο τρόπο. Αυτά που βλέπουμε και τακτικές που λέμε πώς το κάνουν στο εξωτερικό, εμείς εδώ χρειάζεται να έχουμε και απειλή. Τέλος πάντων. Παιδεία το λένε αυτό, όχι παιδεία σε πτυχία πανεπιστημίων. Όχι, βέβαια. Κοινωνική παιδεία, οικογενειακή. Ελπίζοντας τώρα ότι θα έχουμε αποτέλεσμα και όχι βέβαια πρόστιμα στην νοοτροπία, να ευχηθούμε καλούς ελέγχους, κύριε Πατακέ. Ευχαριστούμε, κύριε Πατακέ. Να μην εντοπίζονται άνθρωποι και να μην κόβονται πρόστιμα, αυτό που σημαίνει πως συμφωνόμαστε. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ και σε εσάς.